Εκτελείται το φάουλ από τον Μπαμπουλάκη. Μπάλα μέσα στην περιοχή. Ποτηράκη σε καλή θέση. Χάνει μεγάλη ευκαιρία στο 19 για τους Ασίτες. Εκτελείται το φάουλ. Η κεφαλιά που γίνεται πάνω από την εστία. Η κεφαλιά του Οικονομάκη στο 29. Τι άμυνα είναι αυτή. Εκεί πάει να γίνει το λάθος. Έχουμε το πέσιμο εκεί. Το μαρκάρισμα πάνω στον Ποτηράκη από το Σουριά. Ζητάνε πέναλτι οι γηπεδούχοι. Φαίνεται να υπάρχει επαφή. Να σε καλή θέση ο Καστελιανάκης. Χαραλαμπάκης σώζει την ομάδα του. Κρατά το 0 ο τερματοφύλακας των Ασιτών. Εκτελείται το φάουλ. Μέσα στην περιοχή ο Καστελιανάκης πλασάρει στο δοκάρι. Στο 44, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Πατούχα να ανοίξει το σκορ. Πάλι η ομάδα του Πατούχα στο προσκήνιο. Το πλασέ, σωτήρια επέμβαση στην προσπάθεια αυτή των παιχτών του Πατούχα. Και πάλι το λάθος. Και πάλι ο Καστελιανάκης θα πλασάρει. Χαραλαμπάκη σώζει την ομάδα των Ασιτών. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Η παλιά στα πλάγια, το σούτ, εντυπωσιακή απόκρουση από τον Χωματά στο σούτ του Σταυρακάκη. Η σέντρα, η μπάλα μέσα στην περιοχή με τον Καστελιανάκη. Θα γίνει το σούτ, δύσκολα αποκρούει ο Χαραλαμπάκης. Ένα παιχνίδι που πιστεύω ότι αν κάποιος έπρεπε να το πάρει ήταν η ομάδα του Πατούχα. Δεν μένουμε εδώ. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι που είναι και αυτό πάρα πολύ δύσκολο. Μπορούμε να πούμε και συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί κυρίως για το δεύτερο ημίχρονο, γιατί το παλέψαμε πολύ. Και συνεχίζουμε. Εμείς το πρώτο ημίχρονο είχαμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Μπήκαμε καλά στο παιχνίδι. Το ελέγχαμε, δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Και στο τελευταίο δεκάλεπτο να δημιουργήσει από λάθη δικά μας, τραγικά λάθη τα οποία επαναλαμβάνονται και επαναλαμβάνονται και επαναλαμβάνονται συνέχεια και δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο που επαναλαμβάνονται. Μπορούσε ο Πατούχας να έχει προηγηθεί στο σκορ με 1 και με 2 γκολ. Αλλά ευτυχήσαμε να έχουμε ένα παιδί 18 χρονών, ένα τερματοφύλακα σε μια φανταστική μέρα και του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Γιατί ο μόνος που διακρίθηκε από το σημερινό παιχνίδι από την ομάδα μας ήταν αυτός.